απέτυχαν οι νέες ουκρανικές προσπάθειες για διάσπαση των ρωσικών γραμμών στο Νοβοντονέτς και τη Ζαπορίζια, αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και πολλά κατεστραμμένα δυτικά τεθωρακισμένα οχήματα. Συγκεκριμένα, το Νοβοντονέτσκ παρέμεινε υπό ρωσικό έλεγχο παρά τη σφοδρή ουκρανική επίθεση, ενώ στην κοιλάδα της περιοχής κοίτονται κατεστραμμένα πάνω από 50 ουκρανικά οχήματα, είτε άρματα μάχη είτε τόμα δυτική κατασκευής. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμει του απόθυσαν Ουκρανική απόπειρα κατάληψη του χωριού Νοβοντονέτσκ και στην ανατολική περιοχή Ντονέτσκ, μία από τι περιοχές όπου έχει επικεντρωθεί η αντεπίθεση του Κιέβου. Το Υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι πεζοναύτε από το ρωσικό στόλο του Ειρηνικού απόθυσαν την νυχτερινή επίθεση και κατέστρεψαν Ουκρανικά τεθωρακισμένα οχήματα το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά το σχετικό βίντεο επιβεβαιώνει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στο μέτωπο της Ζαπορίζια, οι Ουκρανοί επιχείρησαν για μία ακόμα φορά να σπάσουν τη ρωσική γραμμή άμυνα στο ρομπότ την Εορέκοφ και οι Ρώσοι εφάρμοσαν εκ νέου την τακτική της παραπλανητικής υποχώρησης σε καλύτερες θέσεις άμυνα. Με αποτέλεσμα να εγκλωβίσουν σημαντική Ουκρανική δύναμη σε έναν θύλακα θανάτου, μέσα από τον οποίο από τους 120 Ουκρανούς στρατιώτες που είχαν προωθηθεί, διέφυγαν μόνο τρεις. Η Ουκρανία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της ανακατέλαβαν το Πιατιχάκι, ένα χωριό που βρίσκεται στο δρόμο προς μία από τις πλέον στρατιωτικοποιημένες περιοχές στον υπό-ρωσική κατοχινότο και ότι πήραν και πάλι από τον ελεγχό τους 113 τετραγωνικά χιλιόμετρα γη στις δύο τελευταίες εβδομάδες. Το συγκεκριμένο χωριό έχει αλλάξει χέρια ήδη αρκετές φορές οι Ρώσοι μέχρι σήμερα έχουν εφαρμόσει άριστα τις τακτικές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν χρησιμοποιήσει κατά των γερμανικών μεραρχείων με απόλυτη επιτυχία. Επίπεδε γραμμέ άμυνα, κύριε εναλλακτικέ και συμπληρωματικέ σε βάθο αρκετών χιλιόμετρων, όπου εγκλωβίζουν τι δυνάμει των Ουκρανών, οι οποίε αναγκάζονται να διασπαστούν προκειμένου να προχωρήσουν και μέσα στου θύλακε πυρό που δημιουργούν οι Ρώσοι εκμηδενίζονται.